Οι πολιτικές εξελίξεις μονοπολούν το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις. Οι πολίτες παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις και οι απόψεις για το εάν είναι σωστή ή όχι. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης διείστανται. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά παρακολουθούν. Εσύ αν είστε ικανοποιημένος. Πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε σηκώσει το κεφάλι μας για το ανάστημά μας. Πρέπει κάποια στιγμή η Ελλάδα να δείξει ποια είναι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Το περιμένουμε. Το περιμέναμε, το περιμένουμε. Μακάρι ο Θεός. Αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζετε να πάμε καλύτερα. Δεν νομίζω. Μας είπε ο κύριος Σόιμπλε, αλλά και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Είστε αισιόδοξος δηλαδή. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Βασικά είμαι τρομαγμένη γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι τελείως άπειροι και πειραματίζονται. Ούτε και με τους προηγούμενους είμαστε ευχαριστημένοι. Αδιέξοδο. Αδιέξοδο. Δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα. Παρακολουθήσατε χθες τις εξελίξεις. Το ύφος τους που πηγαίνουν έξω με αυτή τη μαγιά. Είναι δυνατό να πηγαίνω εγώ, να μην έχω μία, να σου ζητάω να με ταΐσεις και να σου κάνω μαγκές. Όχι ρε παιδιά, εγώ νομίζω ξεφτιλιζόμαστε διεθνώς. Και πριν που προσκυνάγαμε και τώρα που πουλάμε μαγκιά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Μια χαρά προχωράει. Χθες παρακολουθήσατε? Παρακολούθησα. Να μην παίρνουμε αποφάσεις μας είπανε. Αυτοί μπορούν να μας πούν πολλά πράγματα, θα το κάνουμε εμείς. Ο ξένος τύπος κάνει λόγο για αποδοχή από την πλευρά της κυβέρνησης για επιστροφή της Τρόικας στην Ελλάδα, χωρίς να χρησιμοποιείται πλέον η λέξη Τρόικα, αλλά με την αντικατάσταση του όρου θεσμοί. Οι δανειστές απαιτούν έλεγχο και μεταρρυθμίσεις πριν εκταμιευθούν χρήματα. Οι έλεγχοι από τους θεσμούς στα τεχνικά κλιμάκια ξεκινούν όπως όλα δείχνουν την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες, ώστε να εξεταστούν οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει η χώρα μας στους τρεις θεσμούς: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κομισιόν, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με ενοχλεί η απειρία, όχι τόσο η απειρία, το ύφος τους. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Ρισκάρουν μια χώρα, πειραματίζονται αυτή την ώρα. Άρα δεν είστε ικανοποιημένοι από τις πολιτικές εξελίξεις και τους χειρισμούς κυβέρνησης? Όχι, δεν είμαι. Τρομαγμένη είμαι πάρα πολύ και ανήσυχη πολύ περισσότερο από πριν. Πρώτα ήξερα, είχα δύο δεκάρες και εντάξει, με εκείνες επεβίωνα. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το αύριο. Με αυτούς τους φοβάμαι, πώς να το πω. Τους τρέμω. Πολύ ψέμα. Πολύ ψέμα. Δεν είστε δηλαδή μας με ψέματα? Πάρα πολλά ψέματα. Είστε ικανοποιημένο? Όχι, καθόλου. Περιμένατε δηλαδή άλλα πράγματα από την νέα κυβέρνηση? Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Πολλά περιμένουμε, αλλά δυστυχώς